Αν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα ΤΕΗ ανοιχτά, μπορείς να το κάνεις αυτό όταν δεν έχεις χρήματα. Εχθές όμως, εχθές γιατί έκλεισε. Εχθές γιατί κλείσανε. Εχθές γιατί κλείσανε. Είναι λογικό αυτό το πράγμα να κάνουν αρχαιρεσίες και να κλείνουν. Ας κάνουν το απόγευμα, ρε παιδί μου. Κοιτάξτε, εδώ πέρα, με συγχωρείτε, υπάρχουν τα λεγόμενα συγκεκριμένα όρια. Είναι μία μέρα στα 5 χρόνια. Α, μια μέρα στα 5 χρόνια. Στα 5 χρόνια. Εντάξει, που αυτοί οι άνθρωποι λένε, ακούστε, βγάζουμε τους εκπροσώπους μας στα υπηρεσιακά συμβούλια. Τι κάνουν αυτά τα υπηρεσιακά συμβούλια? Αυτό που με ρωτήσατε πριν, την κινητικότητα του προσωπικού. Τι δεν κάνουνε τις αποσπάσεις σε πολιτικούς, που είναι λίγες, το ξαναλέω, τις αποσπάσεις στους φορείς που είναι πολλές. Στις βιβλιοθήκες, στα αρχεία, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής κλπ. Θα τους περάσουμε και αυτές τις αρμοδιότητες. Ναι. Αυτά τα όργανα λοιπόν που θα αποφασίζουν για όλη την κινητικότητα πρέπει να είναι νομιμοποιημένα. Ακούστε, πρέπει να είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένα. Εντάξει, νομιμοποιημένοι είναι οι άνθρωποι. Ναι, γι' αυτό μια μέρα στα 5 χρόνια. Για να δει ο κόσμο. Νόμιζα ότι είναι κάθε χρόνο. Την κρίνουμε θετική. Να σα πω κάτι πριν κλείσετε. Μα μη θα σα ρωτήσω. Οφείλω μια εξήγηση στον κόσμο που παρακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας πριν κλείσουμε. Θυμάστε μια εμπλοκή που υπήρχε στην παρέλαση. Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Τελείωσε η ΕΔΕ. Τελείωσε η ΕΔΕ. Γιατί ξένησε πολλού, δηλαδή ξέχασε εσύ να πα στην παρέλαση, σου λέει ο άλλο. Στην παρέλαση. Στην τοξολογία και διάταξε ΕΔΕ. Ήμουνα στην κατάθεση του Στεφάνου και στην παρέλαση, δεν ήμουν δίπλα στον Άγιο Δημήτρη. Στην δοξολογία. Στη Βουλή και ήμουνα, δεν ήμουνα πουθενά άλλου. Ναι. Έκανα ΕΔΕ λοιπόν, γιατί το πρόγραμμα δεν το καθορίζω εγώ. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού στη δοξολογία. Πρέπει να καθοριστεί ότι εγώ εκπροσωπώ τον Πρωθυπουργό. Και είπα, αφού το γραφείο μου είχε ενημέρωση από κατάθεση Στεφάνου και μετά, πρέπει να δούμε ποιο. Τελικά έγινε η ΕΔΕ, το γραφείο το δικό μου φταίει, άρα εγώ. Και ζητώ συγγνώμη. Α, το γραφείο το δικό σου. Άρα ειδοποιηθήκατε προφανώς από το γραφείο του Πρωθυπουργού και εσείς δεν ειδοποιηθήκατε το γραφείο. Μάλιστα πήρα την κυρία Δούρου που είναι τελετάρχης και της είπα ότι έγινε η ΕΔΕ. Το πιο σημαντικό πρόσωπο του γραφείου μου μέσα στη στίβα των εγγράφων ήταν και το δικό σας, της κυρίας Δούρου δηλαδή, που καθόριζε τη σειρά των εγγυλώσεων. Μην την πειρώσει καμία από τις συμπαθέστατες γραμματείς σου. Γιατί τις ξέρεις? Όχι, πάντως, έχω ακούσει. Η ευθύνη ανήκει, αφού είναι του γραφείου μου, ανήκει σε μένα. Άρα ο υπουργός, με λίγα λόγια, ο υπουργός διέταξε μία ΕΔΕ και η ΕΔΕ έβγαλε φόρισμα ότι είναι ένοχος ο ίδιος. Ναι, αλλά έχει σχέση με τη Δούρου. Άρα εγώ αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Κατάλαβα. Και είμαι σε αυτά τα πράγματα. Όταν λες κάνω ΕΔΕ, την κάνεις για να τελειώσει. Ναι, ναι, ναι. Έγινε και τελείωσε. Λοιπόν, ωραία, τελείωσε. Ερώτηση. Και να σας πω, κύριε Καμπουράκη, επειδή εδώ θα είμαστε, έτσι τουλάχιστον υπολογίζουμε με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, στην 25η Μαρτίου θα πάμε σε δύο δοξολογίες. Σε δύο δοξολογίες. Για να ρεφάρετε. Λοιπόν, ερώτηση. Όσα σχολεία έχουν κάνει κατάληψη ή θα κάνουν ή εν πάση περιπτώσει όσα έχουν καθεί, το Υπουργείο θα κανονίσει ποιες ώρες και πότε θα αναπληρωθούν ή τα σχολεία τα ίδια? Οι περιφερειακοί διευθυντές και οι διευθυντές εκπαίδευσης, που είναι των νομών, δηλαδή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, το Υπουργείο έχει αυτή την πυραμίδα. Και θα ξεκινήσει από ότι πρώτα η Πενθήμερη και μετά Χριστούγεννα, μετά Πάσχα ή όχι? Κύριε Καμπουράκη, είναι 13.330 σχολεία. Ο αριθμός των 364, εκ των οποίων 90 στην Αττική, είναι αριθμός σχολείων σε όλη τη χώρα. Άρα κάθε περιφερειακός διευθυντής, κάθε τοπικός διευθυντής εκπαίδευσης θα μας πει ποιο σχολείο σε ποια περιοχή και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες θα δούμε και τις μέρες. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν υπερορίες εδώ, έτσι. Για τους καθηγητές. Για τους καθηγητές, ναι, ναι. Στην αναπλήρωση δεν πληρώνονται υπεροριακά. Όχι, όχι. Αν δουλέψει το Πάσχα δηλαδή, δεν θα πληρωθούν. Μάλιστα. Δηλαδή, λοιπόν, αυτά είναι δυσάρεστα πράγματα και πρέπει να συνεκτιμηθούν. Δυστυχώς. Είμαι σε δυσάρεστη θέση να εποπτεύω και πάλι ένα πάρα πολύ δύσκολο Υπουργείο. Δεν υπάρχει δύσκολο Υπουργείο που να μην έχω αναλάβει στις πιο δύσκολες συνθήκες και να διαχειρίζομαι δύσκολα θέματα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και εμείς και εσείς και οι μαθητές και οι καθηγητές ποιο είναι το πρωτεύον. Κατά την εκτίμησή μας σε αυτή τη δύσκολη εποχή, το πρωτεύον είναι με αυτές τις αντιδυναμίες που έχουμε, όσο μπορούμε και με βάση το φιλότιμο, για την μισθή καλύτερη πάντως, να σας πω, γιατί γίνεται και ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ότι επειδή είπατε προηγουμένως ότι ο κ. Φακιανάκης θα βρει αυτόν, αν είναι ο ένας ή ο άλλος Γεωργίου αυτό, ο κ. Φακιανάκης για να το βρει αυτό, από ό,τι μου λένε κύκλοι εκεί της αστυνομίας, χρειάζεται εντολή εισαγγελέα. Επειδή και εντολή εισαγγελέα δεν υπάρχει. Μου το είπε εμένα αυτό, ακούστε τι μου είπε. Μου είπε ο άνθρωπος ότι εάν εγώ παρέμβω, πρέπει και τον εντοπίσω, πρέπει να τον συλλάβω. Λέω, δεν σας ζητάμε κάτι τέτοιο να συλλάβετε. Αν είναι μαθητής, γιατί να τον συλλάβετε? Εμείς σας λέμε να ξέρουμε ποιος είναι.
Και έτσι, επειδή μου είπε αυτό, του είπα ότι έχει, η κυρία Κοντζαμάνη, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχει εκδώσει, έχει κάνει μια παρέμβαση για να τηρηθεί ο νόμος σε ό,τι αφορά όλα αυτά. Και άρα μπορείτε να λειτουργήσετε στο πλαίσιο της, του είπα. Και ενημέρωσα την κυρία Κοντζαμάνη χθες το πρωί. Επαναλαμβάνω, δεν είχαμε καμία ανάμειξη εμείς στις δικές της πρωτοβουλίες που έγιναν στο πλαίσιο της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Εμείς δεν ζητήσαμε παρεμβάσεις. Υπουργέ, τα σχολεία με εισαγγελείς και... δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Έτσι. Για αυτή είναι η γραμμή προσέγγισης. Η δική μας είναι αυτό το θέμα να το λύσουμε με βάση τις δηλώσεις που έκαναν στη Βουλή τη Δευτέρα. Δηλαδή, δεν αναμειγνιόμαστε στις κινητοποιήσεις, αλλά θα αναπληρωθούν οι χαμένες ώρες, οι μέρες, οι εβδομάδες. Αν περάσουμε τις τρεις μέρες, καταλήξω. Κάνεις λίγο πολιτική, παιδιά μου. Πήραμε λοιπόν. Δείχνεις λίγο το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να τον δει. Επικοινωνήσαμε, ακούσαμε. Τι πώς είπατε? Δείχνεις λίγο το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να τον εκατονομάζεις. Αδρά-αδρά τον φωτογραφίζεις και λες, αλλά δεν ξέρω κιόλας. Κύριε Καμπουράκη, αν αποφασίσεις να κατονομάσεις ένα πολιτικό κόμμα, αποφασίσεις να μπει σε μια οξία αντιπαράθεση μαζί του για ένα θέμα που αφορά μαθητική κινητοποίηση. Είναι σωστό? Εντάξει, αλλά τον ψιλοδείχνεις. Προσέχω να μένω απ' έξω. Καταδικάζω την πρακτική, δεν αναφέρομαι σε ονόματα. Προσέχω τι κάνω. Αφήστε με να είμαι σωστός όσο μπορώ. Πάντως ελπίζω ότι είναι δύο πόλοι αυτοί στη δήλωσή σας. Ούτε κόμματα στα σχολεία, αλλά ούτε και εισαγγελείς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς. Ελπίζω να το υιοθετείτε αυτό. Γι' αυτό κρατήσαμε απόσταση από την επιλογή. Από την επιλογή των μαθητών να κάνουν κινητοποιήσεις. Είπαμε τι θα γίνει αν ξεπεράσουμε τις τρεις μέρες με την αναπλήρωση των ωρών των ημερών των εβδομάδων. Και με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου επικοινωνήσαμε μόνο για να πούμε, η εντολή που δώσατε χωράει την κίνηση κυρίου Σφαγιανάκη για να εντοπίσουμε ποιος είχε αυτή τη σελίδα. Μόλις ανακοίνωσα την Δευτέρα το βράδυ, νομίζω. Κατέβηκε η σελίδα. Εντάξει, λογικό. Όπα. Τι όπα. Καθίστε. Αν κάποιος κάνει, αν εσείς ή εγώ. Έτσι δουλεύει το Ιντερνετ, Υπουργέ, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι δουλεύει. Όχι. Και πάντως δεν νομίζω ότι είναι μια σελίδα που δημιουργεί τα προβλήματα. Αν, με συγχωρείτε, αν έχουμε, είμαστε μαθητές, έχουμε μια σελίδα, έχουμε κάνει μια προσπάθεια. Και μαθητές, να σε άμα ακούσετε, πεθαίνω ο Σφαγιανάκης, η Κοντζαμάν, τι να κάνετε, δεν κατεβάζει. Όχι, αν είσαι μαθητής, και εγώ το είπα δημοσίως αυτό, δεν το είπα στα τηλέφωνα. Είπα ότι αν είναι μαθητής, είναι ένα σύγχρονο μέσο κινητοποίησης. Γιατί να πούμε ότι είναι κακό? Εντάξει. Αν είναι ο Καμπουράκης ή αν είναι ένας άνθρωπος στη δική μου ηλικία, που είμαι μεγαλύτερός σας, έχει θέμα. Να το ξέρω, εντάξει. Περιόλου σκιά συζητάμε, κύριε Υπουργέ. Πώς θα αποδειχτεί αυτό, αν είσαι εσύ ή ο Σαραντάκος ή ο Καμπουράκης? Αν είναι ο κύριος Σαραντάκος. Πώς θα αποδειχτεί αυτό? Μπορεί να άνοιξε ένα λογαριασμό και να γράφει άλλο μέσα. Πού να είναι μαθητής, ο ανιψιός του αυτού. Δεν έχει νόημα αυτό. Ας τα ξέρουμε ότι ο υποκινητής κρύβεται. Δεν κακό. Καλημέρα σας, Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, διάλειμμα, κύριε Σαραντάκα.